Τι έχει φτάσει στο εκλογικό κέντρο, θα ψηφίσει ο κύριος Στεφάνου. Προκόπη, ο λόγος σε σένα. Ναι, αυτή την ώρα μόλις έχει έρθει ο κύριος Στεφάνου, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του και τη μία του κόρη. Βρίσκεται εδώ, έρχεται να μας χαιρετήσει. Πάντα χαμογελαστός. Όπως καταλαβαίνουμε, Ανδρέα, πάντα. Είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη μέρα. Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεσαι στο πρώτο συνοδευόμενος από, είναι συνοδευόμενος εμφανώς από περισσότερο κόσμο σε σχέση με την λογικό προηγούμενη τώρα, Αγγέλ, και Κυριακή. Ναι, εκεί θα έχει παραπάνω. Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα. Έχουμε εικόνα. Είναι ο κύριος Στεφάνου στο εσωτερικό, περιμένει να πάρει το ψηφοδέλτιο, να ψηφίσει. Είναι περίπου την ίδια ώρα που ήταν και την περασμένη φορά, νομίζω. Περίπου το πρόγραμμα έχει τηρηθεί με κάποιες μικρές αλλαγές που έχουν γίνει στις ώρες κάποιων προεδρών κομμάτων. Ωστόσο, τηρείται το πρόγραμμα. Ιδιαίτερα χαμογελαστός το τελευταίο διάστημα ο κύριος Στεφάνου. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, νομίζω, για το. Στον πρώτο γύρο δικαιώθηκε το ΑΚΕΛ για το άτομο που επέλεξε να υποστηρίξει και δεν θα μπορούσε να μην ήταν χαμογελαστός μια τέτοια μέρα. Γιατί και εκεί έμπαινε θέμα. Τώρα, αν θα έπαιρνε λιγότερα ποσοστά ο κύριος Μαυρογιάννης, θα υπήρχε μια ισοστρέφεια μετά, γιατί δεν στηρίξανε Δημητριάδη κτλ. Τα γνωστά που συμβαίνουν. Αλλά και σήμερα είναι αυτό που σχολιάζαμε την προηγούμενη φορά, ότι το χαμόγελο αυτό δεν ξέρουμε τι κρύβει στο, μέσα τους. Και η αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα θα χαμογελάνε, όλοι θα χαμογελάνε τώρα. Στο τέλος δεν ξέρω ποιοι θα είναι επικραμμένοι. Να πω για τον κύριο Στεφάνου. Ακόμα και η ΙΤΑ πλέον είναι διαχειρίσιμη. Άρα πέρασε το δύσκολο κάμπο, τον έχει περάσει. Είναι επιτυχία το ότι πήγε ο κύριος Μαυρογιάννης στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και μα πέρα. Δεν θα είναι ΙΤΑ και να χάσει. Διότι η επιλογή του βγήκε πανηγυρικά δεύτερη με μεγάλο ποσοστό. Μια χαρά είναι. Ναι, Ανδρέα, αλλά έναν κόμμα, ξέρεις, είναι ευχαριστημένο να έρχεται δεύτερο. Είναι κόμμα εξουσίας στο ΑΚΕΛ, δεν είναι το ερώτημα. Λοιπόν, εξαρτάται. Μετά το 8, όχι. Δηλαδή, αλλά το ερώτημα είναι. Άρα μπορεί να είναι και ένα καλό αποτέλεσμα και να πει: εγώ είμαι κερδισμένος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα που έχει πρόβλημα και θα αλλάξουν τα πράγματα μετά αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Εδώ που έχει φτάσει, βέβαια, δεν νομίζω ότι υπάρχει στο μυαλό του κυρίου Στεφάνου περιθώριο ΙΤΑΣ. Εδώ που έχει φτάσει, πάει να πάρουν την νίκη προφανώς. Γιατί είναι και μικρές οι διαφορές. Έτσι, και σου λέει, πάμε στα ίσα. Ναι, να διακόψουμε. Θα πάμε και πάλι στον Προκόπη Προκόπη. Σας ακούμε, έτοιμος για τις δηλώσεις. Είναι έτοιμοι και όλοι οι συνάδελφοι. Περιμένουμε τον κύριο Στεφάνου. Να ετοιμαστούν και όλοι οι συναδέλφοι και θα ακούσουμε την πρώτη δήλωση του κύριου Στεφάνου. Ναι, άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα με το χέρι στην καρδιά και τη σκέψη στον πενταδάχτυλο και στην κατεχόμενη πατρίδα μας. Με τη σκέψη στην κοινωνία μας, στον λαό μας που περιμένει καλύτερες μέρες. Ειδικά για την νέα γενιά στην οποία οφείλουμε να αφήσουμε μια καλύτερη Κύπρο, να δημιουργήσουμε προοπτική, ευκαιρίες και ασφαλώς να τους άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα και καλώ όλους τους πολίτες να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα η μέρα της δημοκρατίας σήμερα και ασφαλώς η επόμενη μέρα να μας βρει όλους με σεβασμό ο ένας τον άλλον, με συνένεση και κοινή προσπάθεια για να μπορέσουμε να πάρουμε τον τόπο μας μπροστά. Για μας, πάνω απ' όλα είναι η Κύπρος, ο λαός μας, οι άνθρωποι της. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ναι, Προκόπη μας.